Γκόζεις το τραγούδι, σ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Πού πηγαίνεις τα ψυκά μας σήμερα? Αχ, πού πηγαίνω. Πού πηγαίνεις. Πού πήγαινα, θα πω. Α, και απογοητεύτηκα, αλλά δεν έχει σημασία. Μην μου πεις πού. Λοιπόν, ο σύντροφός μου έχει ένα εστιατόριο και είπα να του κάνω έκπληξη. Πολύ ωραίο. Μεσημέρο απόγευμα, να πάμε τη βολτίτσα μας μετά, να τον πάρω. Ναι. Αλλά δυστυχώς. Τι? Με πήρε και με σήκωσε. Γιατί? Γιατί την ώρα που έφτασα, ναι, τον είδαμε μία άλλη. Όχι, ρε. Αλλά τουλάχιστον είδε τι έχασε. Δόξα τω Θεώ, κάτσε κι αυτό. Τι ήταν μέσα στο μαγαζί και... Έβγαινε. Άκουτα. Δεν τον με περίμενε. Και να σε ρωτήσω κάτι. Αληθινά γεγονότα. Του είπες κάτι? Τι να του πω. Δηλαδή, τι, απλώς τον είδες να φεύγει και δεν έκανες τον κάτι? Τον είδα μπροστά μου. Απαξίες εκεί. Νομίζω η αδιαφορία είναι το καλύτερο. Λες, ε. Ναι. Δεν πειράζει. Εγώ θα έλεγα μια κουβέντα, αν με ρωτάς. Να τον φτύσω. Όχι. Θα χαλάσω το σάλι μου. Είπα εγώ να φτύσω τον άνθρωπο. Θα μπορούσα όμως. Το... Ένα... Του άξιζε. Φίλε, τι γίνεται. Πας περίπτωση. Και εσύ πήγες τόσο ωραία την πήγα η καημένη. Αλλά πιστεύω ότι στη διαδρομή φεύγοντας όλο και κάτι θα βρεθεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτή ήταν ωραία ντυμένη. Όχι βέβαια. Πάντοτε χειρότεροι βρίσκουν. Αυτό είναι δεδομένο. Πάμε να δούμε τι βάλαν τα κορίτσια. Λοιπόν, αυσικά μου, ας ξεκινήσουμε από τη Βασιλική. Να μας πει γιατί έβαλε δύο. Συμπάσχω στο πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, respect. Δεύτερον, δεν μου αρέσει καθόλου η ώρα για την τόσο ψηλή μπότα. Ναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τη βάζω. Μπορώ να το υποστηρίξω, άρα... Εντάξει. Κατά τα άλλα, για πρώτη εβδομάδα, είναι πολύ ok. Σε δεσμεύει η ώρα εσένα, εγώ όμως αποδεσμεύτηκα από αυτόν. Για σκέψου, εσύ πόσο καλό ήταν αυτό. Εσύ καλά εξηγήθηκε. Αυτό είναι το σημαντικό εν τέλει της υπόθεσης. Το ζεις όμως κανονικά, σου έχει συμβεί. Στο παρελθόν. Okay. Έλα ρε ναυσικά, εσύ με αυτή τη φούστα, τη κοντή, πας μεσημέρι απόγευμα. Μεσημέρι απόγευμα. Πού παιδί μου, αφού φύσουσαν το σοκ. Βέβαια. Δηλαδή με αυτό συμφωνείς και με αυτό δίπλα μου δεν συμφωνείς. Όχι. Γιατί εγώ δεν το υποστηρίζω αυτό. Το κορίτσι είναι κουκλή. Είναι μια κούκλα. Κοίτα, μια ζαρτιέρα λείπει όμως. Δηλαδή δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη. Α, δεν έχει μεγάλη απόσταση κιόλας. Ναι, ναι, εντάξει. Και η Χριστιανά τι έκανε. Μετά έβαλε μια ζαρτιέρα. Δηλαδή ξέρεις μια ή άλλη. Mm-hmm. Ωραία. Σελένη, γιατί έχεις βάλει κι εσύ οι δύο? Ναυσικά. Δεν μου αρέσει το που κάμισε το συγκεκριμένο από μέσα. Αχ, γιατί μωρέ, δεν πειράζει. Δεν ξέρω, νομίζω λίγο από πίσω κάνει περίεργα. Έτσι όγκους, είναι το υφασμά του. Έτσι είναι ακριβώς, ναι. Εντάξει, για να το λες εσύ, όχι, τώρα είσαι απατημένη, εγώ τώρα περιτεύει ο και εσύ λόγος. Τα ίδια πέρσι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Το θέμα. Μια χαρά. Συμπάσχουμε εμείς. Ναι, ναι, ναι. 2,5 είναι αμέσως όρος σου, πηγαίνει στους κριτές. Δεν σου φέρανε πολύ γούρι κόκκινες μπότες. Δεν πειράζει. Να σας πω κάτι. Καλή καρδιά. Ναι, εννοείται. Εννοεί. Θα βρεις κάποιον καλύτερο σίγουρα. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί δεν είμαι πολύ τυχαίρη, αλλά... Καλά, η ζωή είναι μεγάλη. Και μικρή και μεγάλη. Και μικρή και μεγάλη, ακριβώς. Έχεις χρόνια πολλά εύχομαι μπροστά σου να βρεις τον καλύτερο. Το πιστεύω. Αυτό είναι ένα το σακάκι με όχι, το... Όχι, είναι γυλαίκο. Α, είναι γυλαίκο και εμπολερό. Ναι. Ωραίο είναι, ούτως ή άλλως. Ωραίο και το πουκάμισο από μέσα. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ τη διαφωνία μου, η αλήθεια, για το μήκος και τις μπότες σε σχέση με την ώρα. Όχι ότι είναι κάτι το χυδαίο, απλά για την ώρα μου κάνει πολύ πιο βραδινό. Ναι. Εσύ επέλεξες να ντυθείς πολύ πάνω και καλά έκανες, γιατί είναι πολύ ωραία εικόνα. Και να βάλεις μια έντονα κόκκινη μπότα. Για, ναι, για το σπάσιμο. Που είναι. Δεν είναι για εκείνη την ώρα, εν πάση περιπτώσει. Το look δεν είναι ότι δεν στέκει. Αλλά είναι πιο βραδινό για να πας σε μια εκδήλωση. Είναι για κάτι άλλο. Όχι να πεις βγαίνω μεσημέρι απόγευμα. Μα θα πάω να τον πάρω από το εστιατόριό του και θα πάμε όπου προκύψει. Αλλά ασχέτως με τον πήρα και έφυγα μόνη. Την πάτησες, είδες. Δεν έπρεπε να πάω να τον πάρεις. Δίκιο έχετε. Παίρνω ένα τηλέφωνο πιο πριν. Ναι, να ειδοποιήσεις, έρχομαι. Αφήστε, δεν θέλω. Καλύτερα να λοιπόν, ξέρεις. Καλύτερα, ακριβώς. Συνεχίζω με αυτό. Πόπο, μιλάμε πολύ τέλεια μου πάει αυτή η εβδομάδα. Χαίρομαι τόσο πολύ. Έχεις ασυλία, οπότε προλαβαίνεις να πάρεις ό,τι χρειάζεται για να έρθεις την άλλη εβδομάδα καλύτερη. Εντάξει. Λοιπόν, σου πηγαίνει πάρα πολύ το κόκκινο κραγιόν. Είσαι κούκλα. Σε φωτίζει πάρα πολύ. Είσαι και ωραία μάτια.
Θεωρώ και εγώ ότι το look σου αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι για μεσημέρι-απόγευμα. Οι μπότες είναι κόκκινες, είναι πολύ έντονες, πάει για βραδινό. Θα μου άρεσε επίσης το concept σου, έτσι να το έχεις πονηρέψει λίγο και να πεις, για να το δέσουμε με το ότι λείπει μια φουστίτσα από μέσα, ότι φεύγω το γραφείο μου το απόγευμα, θα βγάλω το παντελόνι που φοράω, θα κατεβάσω το πουκάμισό μου, να το κάνω πιο μακρύ, θα βάλω από μέσα και ένα σορτσάκι, να είμαι και ασφαλής, να είμαι ωραία άνετη. Θα έχω και μια πιο μεγάλη τσάντα λίγο, γιατί ήμουν στο γραφείο και πάω τώρα να τον τζακώσω. Με μαύρη μπότα όμως. Και με κόκκινη, εμένα δεν με ενοχλεί, γιατί το πήγαμε απόγευμα προς βράδυ τώρα. Το αλλάξαμε, φύγαμε το μεσημέρι. Δηλαδή πιστεύω ότι στις λεπτομέρειες θα βρούμε τη διαφορά. Κοίταξε, σιγά σιγά θα φτάσουμε εκεί που πρέπει. Ναι, ναι, το πιστεύω κι εγώ. Σημασία έχει ότι σήμερα έχεις άλλη διάθεση. Ευχάριστη. Ναι, είσαι λίγο έτσι έντονη με τις φίλες σου. Θα ήθελα αυτό να το μετριάσουμε λίγο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Μπράβο, επειδή νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα εδώ και να περάσουμε πολύ ωραία, τώρα περνάμε από τα μαθήματα. Ακριβώς. Για πάμε, Δημήτρη. Εγώ θα μείνω την ώρα που είπες ότι τον έπιασα με άλλη και εννοεί ήταν χειρότερη από μένα, που όλες πίσω σου έκαναν το... Δηλαδή, ναι. Μα όντως, μάλλον αυτό... την ίδια ιστορία έχουν να πούνε όλες ή έχουν, έχουν ζήσει όλες. Πραγματικά, πάντοτε βρίσκουν χειρότερη. Ήταν αυτή η έκφραση που έπρεπε να τη δεις, που έκαναν το... Ήταν τέλειο. Ναι, πάντα είναι χειρότερη. Ήταν τέλειο, ήταν μαζί συγχρονισμένες, ήταν τέλειο. Και να σου πω ότι πάλι είναι λίγο βασικό, είναι πάρα πολύ ωραίο το σακάκι με το γυλαίκο που φοράς, αλλά λείπει... κάτι από κάτω που δεν υπάρχει και να ανακληρώσει το look. Αυτό εννοείται το... ναι ρε παιδί μου, δεν είναι look τώρα αυτό. Μα γιατί τώρα, αυτό είναι πολύ κοντό, ένα μπολερό με ένα γυλαίκο και ένα λευκό και με κόκκινη μπότα μεσημέρι, δεν ταιριάζει. Ήθελε λίγο πιο βράδυ και κάτι λείπει από κάτω. Για να συμπληρώσει το style. Ναι ρε σύμπ. Όχι για το μήκος. Δεν είναι το μήκος αυτό τα πόδια σου. Ίσα να φαινόταν. Ίσα να δώσει κάτι, ρε παιδί μου, κάτι έξτρα. Στιλιστικά στο λέω, όχι ότι φαίνεται το πουκάμισο και δείχνει. Ναι, γιατί δεν φαίνεται, είναι και ψηλομακρύ αυτό. Ότι... δεν σου είπα ότι φαίνεται κάτι. Σου λέω στιλιστικά. Καθαρά μόνο για το style. Θα ήταν πιο σωστό. Okay. Εγώ πιστεύω ότι ακούς αυτά που σου λέμε. Τα ακούω. Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Γιατί δεν είδατε ότι η μπότα δεν ήταν μαύρη και ήταν κόκκινη. Ασχέτως αν το χάσαμε στην ώρα. Το χάσαμε λίγο στην ώρα. Να μην είναι το πάντα το ίδιο πάνω με κάτω. Το παπούτσι με το σακάκι. Το πιάσα. Εκτός από το μαύρο. Ναι, δεν αλλά εντάξει, για να μην βάλω πάλι μαύρο. Και έρθω πάλι και θα μου λέγατε πάλι τα ίδια. Εγώ θα σου βάλω ένα-δύο, επειδή ακούς και σιγά-σιγά θα βρεις το δρόμο σου. Ευχαριστώ πιστεύω. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ναυσικά μου, η τελική βαθμολογία είναι 6,5. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου.